εμπόδιζαν τα γράμματα και τα ήθη, εγκατέφευγαν οι πρόγονοι μας παππούδες και έρχονταν στα μοναστήρια για στηριγμό. Τούτο σαν να γίνεται και τώρα. Γιατί είναι γεγονός ότι έχει η κοινωνία έχει πάθει τέτοια διαστροφή. Κόπηκε πλέον το προς πώς θα περπατήσει τώρα η κοινωνία. Έχει γίνει δόγμα της ζωής η διαστροφή, η διαφθορά, η κακοήθεια και η παγιαστροπιά. Εάν θέλει κανείς να ζήσει χριστιανικά, πρέπει να πει παράδειγμα. Γιατί οι διάφοροι τομείς, δυστυχώς να πω και παράπονο, και ακόμα και μέσα στα ράσα ακόμα, δεν υποστηρίζουν τα ιδανικά της πίστεως και τα ήθη των προγόνων μας, της παραδόσεως μας. Προσέξτε, γιατί σας λέω και τούτο, όχι ως είδηση, αλλά ως πληροφορία. Δεν έχουμε μέρες. Να το ξέρετε, σας το λέω υπεύθυνα. Εντός Ιουνίου θα έρθω φοβερά δυνατά. Είμαι στον δρόμο της εντελείας. Προσέξτε να φροντίσετε τις σχέσεις σας με τον Θεό. Θα πεθάνω αύριο. Και η ψυχή να πάει στο δικαστήριο. Όσο είναι τα μάτια ανοιχτά, μπορεί ο άνθρωπος να αισθάνεται ότι είναι Κύριος. Όταν κλείσουν τα μάτια, τότε η ψυχή δένεται χειροπόδα να πάει στο δικαστήριο, να απολογηθεί. Πού έβαλε τη ζωή της. Έζησε ηθικά, χριστιανικά, σωστά, αξιοπρεπή. Γι' αυτό προσέξτε, δεν έχουμε μέρες. Άλλωστε, εμείς είμαστε απόγονοι των προγόνων μας. Δεν είμαστε Κινέζοι και Ινδιάνοι και ξέρω εγώ άλλες φυλές. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε η φυλή εκείνη την οποία ευλόγησε ο Χριστός μας. Όταν ο Χριστός μας ήταν με τους Εβραίους και ξεχύλισε πλέον. Κατάλαβες οι οργοί. Δεν έπαιρνε πλέον τίποτε πλέον. Διεστράφησαν. Τότε τους λέει ο Χριστός μας με λύπη. Εμείς εκ του πατρός του διαβόλου είστε. Και ό,τι σας πει ο πατέρας κάνατε. Αρθίσατε αφημόνη μας ηλία. Και δοθήσατε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. Αυτό λοιπόν το έθνος είναι ο ελληνισμός. Όταν κατήγησε ο Χριστός μας την Παλαιά Διαθήκη, η χρεοκοπία, τότε ευλόγησε τον ελληνισμό ως ικανόν να αναδειχθεί την Θεία Αποκάλυψη της παρουσίας του Θεού Λόγου και των τρόπων της σωτηρίας του ανθρώπου. Γι' αυτό και έχουμε μέσα στην ιστορία μας μιλιάδες πατέρων και προγόνων φτιάξαν τα ιδανικά και τα ήθη. Γι' αυτό είμαστε απόγονοι να μην γίνομαι προδότες. Εκατομμύρια από την φυλή μας επέρασαν τον δρόμο του μαρτυρίου και δεν προδώσαν. Όχι μόνο άντρες και κουρούλες και μικρά παιδιά. Λοιπόν, και δεν φώναξαν να πούν, ούμα μποράω τώρα, δεν μπορώ άλλο. Να υπέμεναν τα χρυστά μαρτύρια για να αποδείξουν ότι είναι απόγονοι των προγόνων και δεν προδώσαν. Και φύλαξαν την παράδοση μέχρι σήμερα. Τώρα θα έρθουν τέτοια τώρα. Στη γενιά που μπορούν να σκοτώσουν. Θα έρθουν δεινά. Να προσέξουμε να είμαστε οχυρωμένοι. Τα ιδανικά μας. Δεν θα προδώσουμε. Είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δεν προδίδουμε. Δεν υποχωρούμε. Δεν έχουμε αιρέσεις και κακίες και σατανικά ιδανικά. Είμαστε απόγονοι των προγόνων μας. Λοιπόν, και τούτο πάλι σας υπενθυμίζω. Να είστε έτοιμοι, γιατί εντός λίγου θα δοκιμάσετε πολύ σκληρά. Παγκόσμια δηλαδή. Είναι θα σου
δρόμο της εντελείας. Είμαι ένας δρόμο της εντελείας που θα καταστραφεί το παρόν. Όλον το παρόν θα σε ρωθεί. Και ανοίγει η πόρτα του μέλλοντος. Αλλά όποιος όμως έχει ζήσει κατά Θεό θα πάει εκεί. Μπορεί να φροντίσουμε εδώ που είμαστε όσοι είναι ακόμα δύναμη και προσοχή να φανούμε να εντάξει τον Θεό. Να κρατήσουμε τα ιδανικά μας, την πίστη μας, τα ήθη μας, ούτως ώστε να δικαιούμεθα την ευλογία. Όσοι έλαβαν αυτόν, όσοι πίστεψαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Μπορούμε, τόσο πολύ συγκατέβηκε η πατρική στοργή του, του Θεού, ούτως ώστε όχι μόνο να τις αμαρτίες μας συγχωρά όταν μεταρρούμε, αλλά μας χαρίζει και την υιοθεσία και αποκτούμε θεοαχιστία. Γινόμεθα ή τους Θεούς να μας υπηρετούν άγγελοι. Αυτός είναι ο προβλησμός μας. Αδερφοί μου, μην πλανάστε. Ό,τι υπάρχει κάτω από τον ουρανό, να το φτύνετε. Και ψευτιά και ματαιότητα. Κάπου, ο θάνατος. Αύριο θα πεθάνουμε. Εσείς αξιοπρεπεί κύριοι, πέστε μου τι πήρατε μέχρι τώρα από τον κόσμο αυτό που αγωνίζεστε. Σιγά. Άξιον λαρικών, όχι αν κερδίσετε λεφτά. Προσέξτε λοιπόν, να σωθούμε, να σώσουμε τη ψυχή μας, να πάμε να βρούμε τους Αγίους, να μας υπηρετούν οι άγγελοι. Εκεί είναι ο προβλησμός μας. Λοιπόν, να μην τον κουράζουμε τον γέροντα όμως. Πάρουμε την ευχή. Έρχεστε γέροντα, έρχεστε. Και εμείς εδώ οι μοναχοί. Από εδώ να καταλάβετε. Δεν είμαστε αποτυχημένοι στην κοινωνία. Δεν είχαμε πού να πάμε. Και κατά ανάγκη κατευθύνομαι στο μοναστήριο. Αυτό να μην... δεν το σκέφτεστε ποτέ. Όχι. Είχαμε πλήρη οικονομία, κοινωνική και ανθρωπιστική. Αλλά μετρήσαμε την έκταση της Θείας Αποκαλύψεως και του ανθρωπίνου προορισμού και είπαμε ή θα καταλάβω αν καθίσω εδώ και κερδίσω λεφτά και κερδίσω αξίες και απολαύσεις, δεν ξέρω εγώ. Απλώς θα πεθάνω. Θα πεθάνω, αγαπητό μας, δεν πεθαίνει. Θα πεθάνει το σώμα του. Η ψυχή δεν πεθαίνει. Η ψυχή θα πάει στο δικαστήριο να απολογηθεί. Γιατί ήρθε ο ίδιος ο Θεός προσωπικά και μας έδειξε τον τρόπο. Και έχουμε τα εκατομμύρια των Αγίων που μαρτυρούν αυτοί. Να προσέξουμε λοιπόν, να μην αποτύχουμε, να μην γελαστείτε. Και σας το λέω από τώρα, να είστε έτοιμοι, να δοκιμάσουμε σκληρές δοκιμασίες. Είμαστε στον δρόμο της συνεργείας. Τόσο λίγο έρχεται η δεύτερη παρουσία. Και τελειώνει η ιστορία του παράγοντος κόσμου. Και θα ανοίξει η πόρτα της βασιλείας του ουρανού. Για όσους είναι άξιοι. Όσοι λοιπόν πίστεψαν και αγάπησαν τον Θεό και τον επίκουσαν και έκαναν το θέλημά του, αυτοί θα πάρουν τα παρήσημια. Λοιπόν, έτσι η ευλογία σας, η επίσκεψή σας εδώ στον Άθωνα να σας γίνει ένα καινούριο θεμέλιο, μια καινούρια γενναία απόφασης ότι από εδώ και μπρος που εδώ και μπρος δεν θα μας απασχολήσει τίποτε άλλο. Λέγει τροφή και μια ενδυμασία. Ο νους μας θα είναι στον ουρανό και είναι ο πατέρας μας και είναι η πατρίδα μας και είναι το αιώνιο μέλλον. Δεν έχει τέλος. Λοιπόν, αυτό εύχομαι από ψυχής η επίσκεψή σας να σας γίνει αφορμή γενναίας αποφάσεως.